Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιώργος Δερτίλης, πρόεδρος εθελοντών διασωστών, μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εθελοντής, διασώστης, θα ξεκινήσω από τις απώλειες που είχαμε δύο ανθρώπων, δύο συμπολιτών μας, οι οποίοι αρχικά νομίζαμε όλοι ότι επρόκειτο για εθελοντές. Ωστόσο, επρόκειτο για πολίτες εθελοντές και όχι για εθελοντές πυροσβέστες διασώστες. Δεν είχαν την εκπαίδευση που πρέπει να έχει κάποιος. Είχαν όμως την εμπειρία της περιοχής και έτσι βρέθηκαν στη φωτιά, κοντά στη φωτιά. Φαντάζομαι και το συζητάγαμε, ωστόσο για να το ακούσει και ο κόσμος, είναι μια σύνηθη τακτική αυτή, δηλαδή το να υπάρχει κάποιος ντόπιος ο οποίος είναι μαζί με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, πυροσβέστες, διασώστες, εθελοντές, οτιδήποτε, γνωρίζουν την περιοχή, οπότε έχουν μια άλλη προσέγγιση και μπορούν να ανοίξουν και δρόμους, να διευκολύνουν καταστάσεις και γι' αυτό υπάρχουν κοντά στις δυνάμεις που επιχειρούν. Σωστά, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, υπάρχουν αρκετοί ντόπιοι οι οποίοι καθοδηγούν τις δυνάμεις, γιατί όπως είπε και ο στρατηγός προηγουμένως, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα που πηγαίνουν σε διάφορα σημεία. Mm. Εμείς αυτή τη στιγμή επιχειρούμε σε αυτό το σημείο, σαν ομάδα, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων. Βρισκόμαστε στο σημείο εκεί. Πάντα οι πολίτες που ξέρουν την περιοχή μας καθοδηγούν. Παρ' όλα αυτά, δεν έρχονται στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουμε εμείς και που εμείς πηγαίνουμε πάντα. Και φαντάζομαι και τον εξοπλισμό, έτσι. Σωστά. Και εμείς πάντα πηγαίνουμε υπό τον συντονισμό, υποστηρικτικά στο πυροσβεστικό σώμα. Οπότε δυστυχώς και σε λυπητήρια στις οικογένειές τους, δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση για να προφυλαχτούν όλοι. Τώρα, το ερώτημα που γεννάται αυτομάτως εδώ έχει να κάνει με το ότι υπήρχε ένα πυροσβεστικό. Όπου φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι και τους λένε ότι ξέρεις, θα πάμε στο σημείο εκείνο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Οι πυροσβέστες τους ζήτησαν να μην το κάνουν γιατί μπορεί η φωτιά να τους κυκλώσει ή να γυρίσει, όπως και συνέβη και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί οποιοδήποτε ντόπιος ο οποίος θεωρεί, έχει την αίσθηση ότι γνωρίζω την περιοχή, ό,τι και να συμβεί θα βρω τρόπο διαφυγής να περάσει τις γραμμές που έχουν χτιστεί από τις δυνάμεις πυρόσβεσης, να προχωρήσει μόνος του. Ή μπαίνει ένα όριο κάπου και σε σταματάνε οι πυροσβέστες, σε σταματάνε οι αρχές στο σημείο που βρίσκονται. Οι αρχές είναι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Οι πυροσβέστες απλά πρέπει να πούνε και λένε όλοι ότι μέχρι εκεί δεν μπορείς να πας παραπέρα. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος της πυροσβεστικής δεν είναι αυτός. Εμάς, σαν θελοντές, δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος καθόλου. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να θέσουμε τέτοια όρια. Η αστυνομία είναι αρμόδια. Αλλά νομίζω και η αστυνομία έχει δεμένα χέρια μέχρι ένα σημείο. Δεν το γνωρίζω καλά. Ένας νομικός νομίζω ότι. Και φαντάζομαι η αστυνομία καλύτερα. Δεν είναι και στην πρώτη γραμμή της φωτιάς, γιατί και αυτή δεν έχει τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση για πυρκαγιές. Σωστά, σωστά. Τώρα το συγκεκριμένο το γεγονός δεν το γνωρίζω, διότι δεν ήμουν εκεί και δεν έχω ακούσει πώς έχει γίνει. Δεν έχω άποψη. Κύριε Δερτιλή, στη φωτιά θα σας πάω τώρα, σε αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κορινθία, η οποία είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο. Και προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι είμαστε τέλος Σεπτέμβρη, όχι ενός πολύ καυτού Σεπτέμβρη, και βροχές υπήρξαν, υπήρξε πτώση της θερμοκρασίας και πάμε σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας τα επόμενα 24ωρα, και παρόλα αυτά βλέπουμε μια φωτιά η οποία καίει ακάθεκτη, βρίσκει καύσιμη ύλη, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα μέτωπο 32 χιλιόμετρων, δεν γνωρίζω ποιο είναι το άλλο μέτωπο, το δεύτερο που περιέγραψε ο κύριος Τσούμης νωρίτερα. Γιατί χάσαμε τη φωτιά, γιατί η φωτιά αυτή δεν έχει κατασβεστεί εφόσον οι συνθήκες ήταν τέτοιες και είχαμε και βροχές το προηγούμενο διάστημα? Οι βροχές υπήρχαν, αλλά οι βροχές, όπως λένε και οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι και όλοι όσοι έχουν σπουδάσει σε αυτό το αντικείμενο, λένε και το βλέπουμε και εμείς φωτιές από τον τρόπο που εξελίσσονται, ότι δεν είναι αρκετές ακόμα οι βροχές αυτές ώστε να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν μια πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Κινούνται σαν μια πυρκαγιά του Αυγούστου. Mm-hmm. Ναι, μεν υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Μέχρι να μεταβούν οι δυνάμεις, ειδικά αυτά τα μέρη εκεί πέρα, νομίζω ότι οι περισσότεροι τα ξέρουμε αυτά τα μέρη. Είναι μαγευτικά και για να πας έχει πολλές στροφές. Ένα πυροσβεστικό όχημα δεν είναι τόσο εύκολο να μεταβεί. Και ειδικά μα είναι δύσβατο. Mm-hmm. Ναι, μεν πάντα είναι αέρια. Αλλά πάντα οι Έλληνες πυροσβέστες, αν δεν πατήσει μπότα, όπως λέμε,
του Έλληνα πυροσβέστη δεν θα σβήσει φωτιά. Τα εναέρια καθυστερούν τη φωτιά, μας ρίχνουν το πυροθερμικό φορτίο και πάνε οι Έλληνες πυροσβέστες για να κάνουν την κατάσβεση. Οπότε, όταν υπάρχουν συνθήκες ευνοϊκές για την πυρκαγιά σε ένα τόσο πυκνό δάσος, το είπε και ο στρατηγός. Μίλησα χθες με τα παιδιά που γυρίσαν τα ξημερώματα και μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ πυκνό το δάσος. Δεν ήταν εύκολο με τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικές να φτάσουν στο μέτωπο. Έχουμε τη δυσβατότητα του τοπίου, την οποία περιγράψατε. Δύσκολη προσέγγιση, δύσκολη επιχείρηση από τα εναέρια μέσα, γιατί υπάρχουν χαράδρες στην περιοχή. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι ρήψεις έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ότι οπουδήποτε αλλού. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν έχετε κάποια εικόνα για το πώς κυλάει η βραδιά. Αυτό που γνωρίζω τώρα που μίλησα με τις δυνάμεις, τους εθελοντές από την Ομοσπονδία που βρίσκονται στην πυρκαγιά, συγκεντρώνονται σε ένα χωριό να το προστατεύσουν. Δεν θυμάμαι το όνομα. Χτες ήμασταν στο Ελληνικό, οι δυνάμεις της Ομοσπονδίας, πάντα υπό την καθοδήγηση της πυροσβεστικής, και προστατεύσαμε το χωριό το Ελληνικό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Δερτιλή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.